Με μια παροιμία του κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Και αυτό ισχύει για όλους. Και αφήστε τις εξυπνάδες. Όταν είστε κυβέρνηση γινόταν ακριβώς το ίδιο. Τα ίδια η Νέα Δημοκρατία γκρίνιαζε και έλεγε ότι δεν είναι διαδικασίες, η κανονικότητα κλπ. Τώρα που ήρθατε εσείς κάνετε ακριβώς τα ίδια και φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ίδια και με το κοινάλ. Από το, λέω για τη διαδικασία αυτή. Μας έχετε 10 χρόνια, πώς το λένε, κεφαλή δεξιά και βήμα Αχίνας. 700 σελίδες νομοσχέδιο με κατεπίωξα διαδικασία σε 2 μέρες. Και βγαίνετε τώρα, ειλικρινά δηλαδή, έλεος, βγαίνετε τώρα και δημιουργείτε μια ολόκληρη φασαρία. Γνωρίζοντας, πρέπει να μάθετε λίγο κύριε Τζανακόπουλο να συμπεριφέρεστε. Εντάξει, γιατί απαντάτε, εγώ σας διάκοψα. Σχολιάζεται. Τι είναι αυτό τώρα το θέμα. Σχολιάζεται. Φτάνει και στα όρια, όχι της αγένειας, αλλά και της φράσης. Έτσι δεν είναι. Η πραγματικότητα. Λέω τίποτα που δεν είναι σωστό. Αυτό δεν γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Επιμένουμε εμείς συνέχεια. Και το δεύτερο που θέλω να σημειώσω, δύο πράγματα. Το ένα είναι η υποκρισία που δεν μιλάνε οι βουλευτές. Γιατί δεν μιλάνε οι βουλευτές. Γιατί όλοι τουλάχιστον. Γιατί η εκάστοτε κυβέρνηση που έχει την πλειοψηφία στη διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει και διατάσσει. Και λέει μία μέρα, πώς θα μιλήσουν σε μία μέρα. Επομένως να βλέπετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη. Και το τρίτο που έχει σχέση με τις προθεσμίες. Αυτό το αντιμετωπίζουμε, να μην πω 10 χρόνια. Τουλάχιστον τα τελευταία 7. Ποιος φταίει αυτό. Δεν ξέρετε πότε είναι οι προθεσμίες. Εννοώ για όλες τις κυβερνήσεις. Ξέρετε, επομένως προγραμματίστε καλύτερα τη δουλειά της κυβέρνησης. Κατά τα άλλα, είμαστε στην κανονικότητα. Ακριβώς. Συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό. Επομένως, τι να πω. Να προτείνω και άλλη μέρα. Τα έχουμε πει και στη διάσκεψη των Προέδρων και άλλων. Δεν έχει νόημα.